Θέλω να σας δείξω κάποια δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο και θα το προχωρήσουμε το θέμα μας. Ναι, ναι. Δεν σταματάμε, σπάμε κάθε ρεκόρ. Βέβαια, ειρωνικά το λέει, διότι λέει οι 200 λίρες οι σημερινές έχουν αξία πια 20 λιρών από το 18 μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Οι 100 λίρες 10 λίρες. Δηλαδή, το μεγαλύτερο, επειδή συνεχίζεται η υποτίμηση της λίρας 8%, που αγγίζει τις 35 λίρες, το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα της Τουρκίας, αυτό το 200άρικο, εδώ αυτό. Έχεις πάνω σου. Είναι περίπου 5, κάτι ευρώ. Αυτό είναι 5 ευρώ. Να σου πω. Τι λες δεν μπορεί να μην το έχει πάνω σου. Ναι, ναι, δεν μπορεί να πα. Δεν έχει χρήματα. Ούτε για καφέ δεν μπορεί να πα. Εδώ έτσι όπω βλέπετε ότι έχω πολλά χρήματα, ναι, μπορεί να μην είναι 40 ευρώ. Δηλαδή, εδώ με αυτά τι παίρνει δεν μπορεί να μην είναι. Με 40 ευρώ. Ό,τι παίρνει 40 ευρώ. Τι παίρνει δεν μπορεί να πα. Μπορεί να κινηθεί όλη την ημέρα. Κοίταξε να δει. Περίμενα να σου πω 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 χίλιε δίρε. Χίλιες λίρες, οι δυο μας μπορούμε να πάμε σε ένα εστιατόριο εδώ και να φάμε από μία μερίδα γύρω που είναι μικρή μερίδα. Εδώ εγώ πάντα τρώω μία μισή μερίδα. Ναι. Γιατί με τη μία μερίδα δεν έχουν μικρή μερίδες. Ναι. Τώρα, δεύτερο δύο βήμα, μερίδες γύρω. Το κόστος το να επιβιώσεις κάποιος στην Κωνσταντινούπολη είναι 55.000 λίρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι περίπου 1.600 ευρώ. Δηλαδή, 55.000 λίρες. Ο βασικός μισθός είναι 17.000 λίρες. Βάλτε το κάτω. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Η Τζουμχουριέτ. Μάλιστα. Η Κεντρική Τράπεζα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Συνέχεια προσπαθεί να σταματήσει το δολάριο και δεν τα καταφέρνει. Mm-hmm. Και έρχονται οι οικονομολόγοι και λένε, αναλυτές και λένε ότι ουσιαστικά η Τουρκία έχει χρεοκοπήσει. Μάλιστα. Γιατί το λένε αυτό? Βεβαίως τα δεδομένα δεν δείχνουν έτσι. Σε πρακτικό επίπεδο λένε. Διότι αυτή τη στιγμή, αν ήταν μια εταιρεία, θα είχε χρεοκοπήσει, λέει. Mm-hmm. Αυτό που έχει πάθει η Ελλάδα που λέγανε ότι το 2015-2016 δεν μπορούσε να τυπώσει χρήμα η Ελλάδα, γι' αυτό και ουσιαστικά πήγαινε για τη χρεοκοπία. Mm-hmm. Ναι, ναι. Στην Τουρκία δεν υπάρχει αυτό. Η Κεντρική Τράπεζα τυπώνει όσο χρήμα θέλει. Αυτό όμως έχει κάποιες επιπτώσεις. Είναι ο πληθωρισμός. Ο επίσημος πληθωρισμός είναι 65%, ο ανεπίσημος το 120%. Γι' αυτό λένε ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις και υποχρεώσεις. Έχουμε χρεοκοπήσει και τυπώνουμε χρήμα, γι' αυτό και ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει. Από την άλλη, βεβαίως, λένε, έχουμε το ΚΑΝ, λένε, δηλαδή υπάρχουν πολύ σημαντικά οπλικά συστήματα, όπως το αεροπλανοφόρο, αλλά σας λέω, και αυτή είναι μια λαϊκιστική προσέγγιση, το λέω αυτό, δεν μπορούμε να τα φάμε αυτά, λένε, ο κόσμος δεν μπορεί να φάει κρέας, δεν μπορεί να φάει ψωμί, έχουν ακριβήνει τα πάντα, από την άλλη όμως έχουμε τα οπλικά συστήματα. Είδες το ερώτημα που βάζει ο Κωνιτόπουλος? Μαχητικό ή κρέας? Ναι. Βούτυρο ή κανόνια? Α. Αυτό είναι παλιό ερώτημα. Παλιό δίλημα. Πολύ παλιό. Ναι. Βέβαια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το συζητούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μας προκάλεσε εντύπωση η θεωρία της χρεοκοπίας της Τουρκίας. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι πράγματι τυπώνεται χρήμα. Πολύ χρήμα. Δηλαδή, όταν πας να σηκώσεις λεφτά από τα ATM, μυρίζουν. Όλο φρέσκα. Φρεσκαδούρα. Δηλαδή, αυτό το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Τώρα, σίγουρα και τα δεδομένα στην Κεντρική Τράπεζα δείχνουν, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας θα μας τα έλεγε πιο αναλυτικά αν τον είχαμε καλεσμένο. Πράγματι δείχνουν τα δεδομένα ότι ανεβαίνει το χρήμα που κυκλοφορεί. Μα το είπε ο Ερντογάν με ραγδαίους ρυθμούς. Εσύ μας το είπες. Ορίστε. Ότι για πρώτη φορά και σε προεκλογικό χρόνο αναγκάστηκε ο Ερντογάν να πει. Ακριβώς. Ακόμη και σταματούσαμε όλα τα προγράμματα επενδύσεων. Mm-hmm. Δεν θα είχαμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν λεφτά για τους συνταξιούχους. Συνταξιούχους. Βεβαίως. Βεβαίως, από την άλλη υπάρχει και άλλη Τουρκία, με τα μη επανδρομένα, με το αεροπλανοφόρο, με το ΚΑΝ. Έτσι. Υπάρχει και, δηλαδή, σε μια δεκαετία σου λέει, θα είμαστε μεγαλύτερη χώρα. Τώρα, εντάξει, σήμερα τι κάνουμε, μπορεί λέει ο πολίτης, κόσμος, βέβαια, από εκεί πέρα πάμε θα αποφασίσει ο λαός. Για πάμε, λοιπόν. Παρακαλώ. Jet mi et mi? Zaten hep bayılıyorum da. Yani beyaz adam jetin yenmeyecek bir şey, demirinin yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak ama geç olacak. Çünkü gurur duyuyoruz tabii ki, şimdi beni linçlemesinler. Tabii ki gurur duyuyoruz Türk mühendislerinin yaptığı jetle ama pratikte 10 sene sonra biz en iyi ihtimalle göklerde görebileceğiz. Peki yerde ne oluyor o sırada? Yerde biz et yiyemiyoruz ve maalesef ama yalan yenmesi daha ucuz bir şey anladığım kadarıyla. Cemal Enginyurt dedi ya, Türkiye aslında iflas etmiş durumdadır. Aslında Türkiye gerçekten iflas etti. Yani Türkiye iflas etmesini şöyle anlayabiliriz. Bizim enflasyonun nedeni de Türkiye'nin aslında iflas etmesidir. Ama şirket gibi batmadığımız için, para basıp ödediğimiz için enflasyon bu yüzden geçen sene 80 küsürlere çıktı, 65 kapattı. Fakat her şeyi düzelttik, bu sene yine 65 kapattı. Ve biz para basmaya devam ediyoruz. Çok teknik olacak diye girmeyeceğim ama
inanmayanlar açsınlar Merkez Bankası'nın M1, M2, M3 para arzlarına devamlı para basıldığını bize göstermektedir bunlar. Yine sulay orizmos serokopiyas avtos. Όταν έχεις τυπώνεις χρήμα και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, είναι ένας φαύλος κύκλος. Πάνω μπεις, έχεις χρεοκοπήσει, έχεις τελειώσει. Χωρίς αντίκρισμα θέλει να πει. Δηλαδή δεν υπάρχει το αντίκρισμα, απλά τυπώνει χρήμα. Απλά τυπώνει χρήμα.